Σίγουρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και από τις ενώσεις που δημιουργούνται και από την Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας, τη δραστηριοποίησή της και από την Γεωθερμική Ένωση, ακριβώς, και από το Σύνδεσμο Εταιριών Γεωθερμίας, αν δεν τα λέω λάθος, γιατί είναι και πολλές. Δημοσιογραφικά ανοίγω να ψάξω τι γίνεται και τα λοιπά και βλέπω πότε δραστηριοποιείται ο ένας, πότε ο άλλος. Βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και ένα επενδυτικό και εμπορικό ενδιαφέρον για το χώρο. Και απλώς να πω κάτι που είπα και το πρωί, απλώς ήταν κάποιοι ενδεχομένως δεν ήσασταν, ήταν άλλο κοινό το πρωί. Θα είχαμε εδώ και κάποιους σημαντικούς επενδυτές που έλαβαν μέρος στους διαγωνισμούς για τα παιδεία, για τα γεωθερμικά παιδεία, αλλά επειδή βρίσκονται στα στάδια των ενστάσεων, μας είπαν ότι δεν θέλουμε να έρθουμε αφού είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και τους είπαμε κι εμείς, εντάξει, επενδυτές είστε, δεν πειράζει, είτε με ένσταση είτε χωρίς, ελάτε τουλάχιστον να ακούσετε τι θα πούμε. Και ανέφερε βέβαια και ο κύριος Μανιάτης το πρωί την ιδιαίτερη αδυναμία του στο κομμάτι της γεωθερμίας, ειδικά, από το οποίο υπάρχει μεγάλη προσδοκία, όπως επίσης και από τη βιομάζα, όπου όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αντικίνητρα, βέβαια. Θέλω να αρχίσω από σας, κύριε Νασίκα, που είστε και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας, και να μας πείτε αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, πού κινείται αυτό το κομμάτι της βιομάζας και όταν μιλάμε και έχουμε αυτές τις προσδοκίες, σε ποιο σημείο, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ελπίζουμε. Με την εικασία ότι φορολογείται το πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκίνησε στην Ελλάδα, πήρε φωτιά το πέλετ. Πράγμα που έγινε σε όλη την Ευρώπη. Από το 2000 μέχρι το 2011, η αύξηση στην κατανάλωση πέλετ είναι της τάξης του 20%. Είχαμε κατανάλωση το 2010 13 εκατομμύρια τόνους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τίποτα. Το πέλετ στην Ελλάδα είναι μια ιστορία που θα μπορούσα να μιλήσω επί 20 ώρες. Τα όσα τράβηξα προσπαθώντας να κάνω το πιο απλό, να κάνουμε την άρση της απαγόρευσης. Είναι το μόνο μέρος, η Αττική και ο νομός Θεσσαλονίκης και η Σαλαμίνα, που ένας Λέβητας που επιδοτείται στο κέντρο του Λονδίνου απαγορεύεται. Στα Βίλια, στο Γραμματικό, στο Σοχό, στο Βουνό, πάνω, στο παντού. Μια γενική απαγόρευση που σε όσους ξένους το έχω πει, γιατί η Ιταλία κάνει εξαγωγές πέλετ, δεν μπορούν να το πιστέψουν. Τους δείχνουν στο χάρτη που είναι η Ασπροβάλτα και δεν το πιστεύουν ότι απαγορεύεται στην Ασπροβάλτα ο Λέβητας πέλετ. Ξεκινήσαμε με τον κύριο Σουβλιά. Ο κύριος Σουβλιάς, ο υφυπουργός σε κάποιο Ινστιτούτο ΑΕΦΟΡ ανάπτυξη, έψαχνα να το βρω, δεν το βρήκα ποτέ. Κύριε Μπιρμπίλη, είχε κάνει και ενέργεια και ο κύριος Μπούκης προς τιμή του, υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Το ήξερε το θέμα. Έτοιμο το νομοσχέδιο. Η πολιτική απόφαση ήταν ότι θα εφαρμοζόταν τώρα, από την τρέχουσα χρονιά. Ένα μαγικό χέρι κρατάει. Εγώ είμαι σε θέση να κατονομάσω ποιο είναι το ένα από τα χέρια στο ΙΠΕΚΑ, το οποίο θεωρεί και μου είπε ότι η βιομάζα δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και δεν προλάβα να το μαγνητοφωνήσω. Εάν επιθυμείτε, κατονομάστε. Απαγόρευση, ναι. Λέγεται κύριος Γογούσος και μου δήλωσε ότι η βιομάζα δεν, το πέλετ δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και ότι δεν θα αφήσει ποτέ να κάψει πέλετ στην Αττική. Μα δεν ζητήσαμε ποτέ. Δεν θα μπορέσουμε να κουβαλήσουμε πέλετ στην Κυψέλη. Αλλά πέρα από το μεγάλο δακτύλιο δεν μας αφήνει. Ο νομός Θεσσαλονίκης είναι τεράστιος, έχει τεράστια βουνά. Σοχό, μας απαγορεύουν. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο να βάλει ένα λέβητα. Αρτοπία έχω τουλάχιστον 100 που ενώ καίνε ξύλα, καυσόξυλα, 55% υγρασία μόνο στην Ελλάδα πουλείται το καυσόξυλο, μετρημένο. Τα αρτοπία επιτρέπουν να καίνε καυσόξυλα, απαγορεύεται να βάλουν λέβητα. Αυτά είναι πράγματα που. Ένα μικρό παραδειγματάκι γιατί οδηγηθήκαμε κύριε εδώ που φτάσαμε. Η λεβητοπία, συγγνώμη να τελειώσω, 23 λεβητοπίες σήμερα στερεών καυσίμων, είχαμε 79. Πήρανε μπροστά μόνο με το πετρέλαιο θέρμανση ότι θα φορολογηθεί. Έχουνε, θέλετε, κόμπι, σαμαρά, θερμολεύει, θερμοστάλ. Έχουν προσλάβει τον τελευταίο καιρό, χωρίς επιδοτήσεις τίποτα, 30-35 εργάτες. Ποιος άλλος κλάδος
έχει προσλάβει αυτόν τον καιρό εργάτες, εργαζόμενους. Μέχρι πότε ψάχνω να βρω πολιτική ηγεσία, δεν έχω βήμα. Μέχρι πότε θα σταματήσετε αυτό το πράγμα τη δίωξη. Δεν μιλάμε για το ΦΠΑ. 11% και κίνδυνα στο φυσικό αέριο μου που χρεώνουν να κάνω εκδοχή. Δεν θέλω να βάλω φυσικό αέριο, κτίζω σπίτι, μου λένε θα βάλει τρύπα. Δεν θέλω να βάλω τρύπα. Θέλω να βάλω αντλία θερμότητα και πέλετ. Όχι, θα την κάνει. 11% το εισαγόμενο ορυκτό, 23% το πέλετ. Αυτά τα πράγματα είναι ένα μικρούλι παραδειγματάκι, σα κουράζω και τελειώνω, γιατί οδηγηθήκαμε εκεί. Ένα μικρό τόσο παράδειγμα, γιατί πάμε σε πτώχευση. Ή είναι τρελοί οι Ευρωπαίοι και του δανείζουμε, ή του δανείζουμε εμεί μυαλό. Πολεμάμε το πέλετ. Συγγνώμη, έχω τόση οργή, έχω μεγαλύτερη και... ότι πηγαίνοντας στο Στρασβούργο ορισμένες φορές εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σε πιάσουν συχνά ευρωβουλευτές, αν τύχει τώρα τέτοια συζήτηση, και θα σου πούν, μα γιατί εσείς ειδικά που έχετε να αξιοποιήσετε τέτοιου είδους υλικά, δεν τα αξιοποιείτε. Να ρωτήσω όμως, μήπως δεν έχει γίνει πιστικός, μήπως δεν έχουν γίνει πιστικοί οι Λέβητες και οι Σόμπες σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές τους, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της περιβαλλοντικής όχλησης, με την έννοια ότι παλιότερα πρέπει να πούμε ότι ναι, η τεχνολογία δεν ήταν πολύ εξελιγμένη. Σωστά. Ας υποχρεώσουν τους Λεβητιοποιούς να κάνουν καλούς Λέβητες. Συγγνώμη ότι κάνανε τέλειος. Έχω μετρήσει με όργανο. Και γιατί να μην κάνουν μόνοι τους καλούς Λέβητες. Δεν υπάρχει εργαστήριο κάπου να πιστοποιήσουν. Πρέπει να πάνε οι άνθρωποι και ο κύριος Σαμαράς και πρέπει να πάνε έξω. Τι κόστος έχει να κουβαλήσει ένα Λέβητα 500 κιλά να τρέχει στην Αυστρία να τον πιστοποιήσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Το Πολυτεχνείο είναι το μοναδικό ίδρυμα στον κόσμο που διέγνωσε υπερβολική ποσότητα θείο σε Λέβητα πέλετ. Το είναι από τα ανεξήγητα. Και έχω πει τον κύριο Κακαρά, πώς έγινε αυτό. Τελικά ψάξαμε μόνοι μας πώς έγινε. Εκεί που κάνανε τις μετρήσεις, πριν είχαν κάψει μαζούτ και βάλαν την ακίδα στην καμινά. Είναι πράγματα. Άρα επισημαίνεται. Σαν ανέκδοτο ακούγονται. Άρα επισημαίνεται ένα θέμα τώρα, δηλαδή ουσιαστικά έμεσα κάνετε μία πρόταση. Προδιαγραφών. Ακριβώς. Ναι, προδιαγραφών. Έτσι. Πιο εύκολων προδιαγραφών. Ξέρετε, στατιστική υπηρεσία. Πόσοι Λεβητοποιοί υπάρχουν, πολλοί θα πρέπει. 23 επισκέφτηκα το τελευταίο δίμηνο. Ναι. Και παράγουν πέλετ. Σήμερα με πήρε αποτυχίο γιατί είχα κάνει μια κατάσταση και κάποιο ειδοποίησε και λέει: εμένα με ξέχασες. Φτιάχνω ένα Λέβητα τη βδομάδα. Την Ιτσάκη, εβδομάδα. Στοιχείο. Και υπάρχουν πολλούς. Δηλαδή 23 επισκέφτηκα, μπορεί να υπάρχουν 30. 79 είχαμε. Ο Σύλλογος Λεβητοποιών είχε 79 μέλη. Μάλιστα. Είχαμε ισχυρή λεβητοποίηση στερεών καυσίμων. Δουλειά δίνανε, ήκα πληρώνανε. Τους έχουν σβήσει. Μάλιστα. Και όλα για χάρη του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Η προοπτική με αυτά τα δεδομένα των εργοστασίων πέλετς, αν θυμάμαι, 5 ή 6. 7 είναι, 7. Τα 3 δεν εργάζονται, γιατί πού να το βάλουν, τι να το κάνουν το πέλετ. Ναι. Όταν στο 55% των κατοικιών σας απαγορεύουν. Να σας πω, αυτά τα εργοστάσια γίναν πρόσφατα. Από το 2005, περιμένοντας 6, 7... ότι θα βελτιωθούν. Όχι, το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο εξαγωγή Ιταλία. Εγώ προσωπικά εκεί ξεκίνησα, αφού θέλησα να εξεργαστώ πριονίδια στο χωριό μου που τα πετάγανε στο ποτάμι και είδα τα αντικίνητρα και είπα κρατήσου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχω αναλάβει εξαγωγές του ομίλου της ΑΒΟΥΤ που έκανε το μεγαλύτερο εργοστάσιο στην Ευρώπη. Εξάγουμε. Δεν βρίσκουμε ενταλίκες να στείλουμε. Δεν υπάρχει τζίρος. Δεν υπάρχει διακομιστικό. Και κοιτάμε να αναπτύξουμε την Ελλάδα. Μονοπολώ τη συζήτηση, αισθάνομαι άσχημα, θα μπορούσα να μιλάω από 30 ώρες. Μάλιστα. Συγγνώμη. Και πιάσαμε πρώτα τα πέλετς που ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχει, ότι έχουν πολλά θέματα. Κύριε Φιλιππόπουλε, πόση βιομάζα παράγεται στην Ελλάδα το χρόνο, νομίζω δεν το ανέφερε ο κύριος Γερασίμου, και πώς μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί πιο ορθολογικά από τη δική σας πλευρά, παρά να καίγεται ελεύθερα στους αγρούς ή να καταλήγει στις χωματερές. Ναι, η βιομάζα που παράγεται σε όλη την Ελλάδα μπορεί να καλύψει το 20% των συνολικών εθνικών αναγκών σε ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στη χώρα μας καταναλύσκονται 21.500.000 τόνοι ισοδυνάμου πετρέλαιου. Άρα λοιπόν, ορυκτών καυσίμων δηλαδή. Επομένως, η βιομάζα που παράγεται μπορεί να καλύψει 4 εκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου πετρέλαιου. Βέβαια, όλη αυτή η βιομάζα δεν είναι απολύψιμη.
ένα 60% έως 70% μπορεί να είναι απολύψιμη με μηχανικά μέσα κτλ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η βιομάζα που σίγουρα μπορεί να συλληγεί είναι 2,5 εκατομμύρια τόνες οδυνάμων πετρελαίου. Και βέβαια, τι ορίζουμε ακριβώς ως βιομάζα εδώ. Δηλαδή, ποιον ορισμό ακολουθούμε. Εγώ θα σας πω πολλούς ορισμούς. Αλλά θα αναφερθώ... υπάρχει ένας συγκεκριμένος. Σύμφωνα με την οδηγία 2076 του 2000 Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι, βιομάζα είναι προϊόν φυτικής, γεωργικής ή δασικής προέλευσης, το οποίο ανακτάται το ενεργειακό το περιεχόμενο, χωρίς όμως να έχει υποστεί προηγουμένως χημική επεξεργασία. Αυτός είναι αποδεκτός ορισμός δεν είναι ακριβώς καθολικά. Έτσι. Εντάξει, υπάρχει ορισμός και μπορεί κανείς να τον δει. Ναι, θα πούμε και τον άλλο ορισμό που αναφέρθηκε στα βιοκαύσιμα. Αυτός ο ορισμός έχει υιοθετηθεί και από την ελληνική νομοθεσία όπως αυτή αντέγραψε την οδηγία 76/2000. Όταν βγήκε ο νόμος περί βιοκαυσίμων, αναφέρεται ότι η βιομάζα είναι το βιοαποκοδομήσιμο κλάσμα, τα οργανικά δηλαδή, που περιέχονται σε όλα τα απόβλητα. Αλλά είναι και αυτό σωστό. Αλλά για καθαρή βιομάζα 100% μιλάμε με τον επιστημονικό το όρο ότι είναι ένα προϊόν καθαρά φωτοσύνθεσης. Φυτικό προϊόν φωτοσύνθεσης. Κύριε Μπούκη, για τον ορισμό ήθελα να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, ο ορισμός είναι... Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο πολύ ωραίο συνέδριο. Ο ορισμός είναι σαφής. Δεν τον θυμάμαι απ' έξω, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, αλλά μπορεί κανείς να τον βρει και στο νόμο 2773 και στο 3468 και στο 3851 και να δει ακριβώς πώς είναι ο ορισμός της βιομάζας. Και τα θεσμικά όργανα της πολιτείας, ανάλογα με την περίπτωση, εγκρίνουν κατά πόσο μια επένδυση εμπίπτει αν είναι επένδυση βιομάζας, αν είναι επένδυση παραγωγής υψηλής απόδοσης κτλ. Αυτά όμως είναι ξεκαθαρισμένα θέματα. Ναι, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Δεν δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γιατί αυτοί που κάνουν, επειδή είμαστε όλοι σε σύνθετα έργα, αυτοί που κάνουν αιτήσεις για την ηλεκτροπαραγωγή ξέρουν πολύ καλά την βιομάζα. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ποια τα πλεονεκτήματα, αλλά και ποια τα μειονεκτήματα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας, κύριε Φιλιππόπουλε? Ναι. Να πάρουμε πρώτα τα μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα που έχει η βιομάζα είναι ότι είναι ένα προϊόν που έχει αυξημένη υγρασία, δεν έχει σταθερή υγρασία, έχει μικρό ειδικό βάρος, άρα και η θερμογόνος δύναμη, τα θερμοδυναμικά του χαρακτηριστικά δηλαδή, είναι τέτοια που έχουν χαμηλή θερμογόνο δύναμη ανά μονάδα όγκο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το κόστος μεταφοράς για να μεταφερθεί δηλαδή σε μεγάλες ποσότητες είναι αντιοικονομικό. Συνεπώς μόνο τοπικά μπορεί να αξιοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, επειδή όμως η βιομάζα παράγεται τώρα σαν πλεονέκτημα παράγεται στην περιφέρεια, επομένως μόνο περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να δημιουργηθεί. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι δημιουργεί μια ανεξαρτησία στην προμήθεια της ενέργειας για το χρήστη. Βελτιώνει τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αντικαθιστώντας το ορυκτά καύσιμα. Δεν εξαρτάται από διάφορες πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές αλλαγές, συνθήκες. Και εξυπηρετεί την περιφέρεια, βέβαια. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Το κυριότερο αυτό είναι. Ναι. Γι' αυτό επελέγει όλη την Ευρώπη, γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας. Λοιπόν, και μπορεί, και το σημαντικότερο είναι ότι η περιοχή η οποία χρησιμοποιεί τη βιομάζα, δηλαδή την ανανεώσιμη αυτή πηγή, οι κάτοικοι αυτοί καταναλώνουν πόρους οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς χωρίς να εξαντλούν πόρους
οι οποίοι ανήκουν στις επόμενες γενιές και οι οποίοι έχουν και αυτοί δικαίωμα να κάνουν, να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Δεδομένου όμως ότι τα pellets έχουν αυτά τα συγκεκριμένα αντικίνητρα που προαναφέρθηκαν, τα pellets, επειδή διευκολύνουν οπωσδήποτε έτσι, τη διεύρυνση των εφαρμογών, έτσι δεν είναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, να παρατηρήσω ότι η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας αυτή τη στιγμή εντοπίζεται σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, έτσι δεν είναι κύριε Φιλιππόπουλε? Ναι, εγώ θα έλεγα ότι θα μιλήσω για τη βιομηχανική κλίμακα, για τη χρήση της βιομάζας σε βιομηχανική κλίμακα, για ηλεκτροπαραγωγή, παραγωγή θερμότητας, αυτά που ο κύριος Γερασίμου αναφέρθηκε προηγουμένως. Δεν θα αναφερθώ στα pellets, θα πω πολύ λίγα πράγματα. Εκείνος ο οποίος, η εταιρεία μας ήταν αυτή η οποία συμμετείχε σε αυτό το μεγαλύτερο εργοστάσιο των Βαλκανίων που έκανε τα pellets στην ΑΒΟΥΝ Ευρωκοπίου. Έχει δίκιο ο κύριος Νασίκας κατά τούτο, ότι το pellets που παράγει η ΑΒΟΥΝ Ευρωκοπίου, χωρίς να κάνω διαφήμιση, παράγεται από καθαρό ξύλο που αφαιρείται προηγουμένως και η φλούδα του. Άρα λοιπόν το pellet, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πρέπει να έχει συγκεκριμένη θερμογόνο δύναμη, συγκεκριμένη υγρασία και συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε τέφρα. Στάχτη, όλες οι συσκευές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για οικιακή χρήση και μικροί καταναλωτές, είναι προσερμοσμένες πάνω σε αυτές τις προδιαγραφές. Η βιομάζα όμως η οποία παράγεται, όπως τη ξέρουμε, αγροτικά υπολείμματα ή οτιδήποτε άλλο, έχουν τελείως διαφορετικά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν μεταξύ τους. Ναι. Ως προς την υγρασία, διαφέρουν ως προς το ποσοστό τέφρα, διαφέρουν σε πολλά πράγματα. Επομένως, αυτό το πράγμα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν. Ένα τέτοιο pellets δεν είναι κατάλληλο και κανείς δεν στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση. Αν στραφεί θα κάνει λάθος. Στρέφεται, μόνο... συγγνώμη, θα διακόψω. Υπάρχει και στο χρηματιστήριο του Ρότερνταμ, είναι το Agri Pellet, το Industrial Pellet. Πού υπάρχει? Στο χρηματιστήριο του Ρότερνταμ έχει γίνει χρηματιστηριακό είδος. Είναι Industrial Pellet και έχει κανονικά σήμερα έχει 123 τόνους. Αυτό το pellets λοιπόν είναι βιομηχανικό pellet. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Λοιπόν, αυτό είναι βιομηχανικό pellets, πράγματι έχει 120 ευρώ, συνεπώς δεν συζητάμε ότι δεν είναι κατάλληλο για την καύση στους μικρούς καταναλωτές. Είναι για βιομηχανικούς καταναλωτές. Και εγώ δεν λέω όχι, ο βιομηχανικός καταναλωτής έχει πολλά μέσα στη διάθεσή του. Έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί την τέφρα, έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα καυσαέρια, έχει τη δυνατότητα, έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτό που δεν μπορεί να έχει μια μικρή εγκατάσταση σε οικιακή εφαρμογή. Επομένως, είναι δύο τελείως ανεξάρτητα πράγματα. Εμείς δεν εξειδικευόμεθα στον τομέα των οικιακών καταναλωτών. Συνήθως, δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Ναι, σωστό, αυτό. Σωστό. Αλλά είναι δύο διαφορετικές αγορές, αν θέλετε, ναι. Που αυτή τη στιγμή είναι σε μία ανάπτυξη, σε μία εξέλιξη, σε μία δραστηριότητα, ενώ η άλλη συναντά δυσκολίες, έτσι προκύπτει δηλαδή. Να ξεφύγω λίγο και από τα pellet, να πούμε για τα νησιά που μιλάγατε σε όλη την αρκετά σήμερα. Ναι. Η Μυτιλίνη για μένα θα μπορούσε να γίνει αυτάρκη με βιομάζα. Με τα ελαιόδεντρα που έχει. Χωρίς συνδέσεις, χωρίς έξτρα κόστη, χωρίς... μάλιστα. Ουδένα έργο. Ειδικά ουδένα η Μυτιλίνη. Λόγω... ναι. Μπορούσε να κάνει. Είχαμε αρνητικό σε όλα αυτά το κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ΚΑΠΕ, εγώ είχα κάνει και εξώδικο, δεν το έστειλα, να ονομαστεί ΚΑΠΕ πλην βιομάζας. Έχει αρνητικότητες θέσεις πάντα εναντίον του pellet και της βιομάζας. Αντίστοιχα κέντρα όλης της Ευρώπης έχουν κάνει έργα παντού. Το Golden Delchev είναι το Άνω Νευροκόπη. Κάτω Νευροκόπη, Άνω. Το Άνω Νευροκόπη, το αντίστοιχο κάνανε πειραματικά, βάλανε σε δημόσια κτίρια σε όλη την Ευρώπη κάνανε. Και τα κάνανε τα κάπε τους. Κάνανε έργα, βάλανε σε νοσοκομεία, σε σχολεία να δούνε. Εδώ στην Ελλάδα ούτε ένα σχολείο. Να βάλει να λέει τα pellet, να δουν τα παιδιά κάτι. Είναι άγνωστος ο τομέας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Μπούκη... Και το Golden Delchev και η pellet ελληνικό. Ναι. Του παράγεται στο κάτω Νευροκόπη. Το κάτω Νευροκόπη και μόνο πετρέλαιο. Μάλιστα. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτό το θέμα?
Πιο από όλα. Της ανάπτυξης, της μη πυθούς, αν θέλετε, της βιομάζας. Κοιτάξτε, ο νόμος, ο τελευταίος νόμος, λόγω της θέσπισης των πολύ καλών κινήτρων, σχετικά πολύ καλών κινήτρων, έδωσε μια μεγάλη όθηση στη βιομάζα. Και το βλέπουμε αυτό στην κατάθεση πάρα πολλών αιτήσεων, και σε βιοαέριο και σε ηλεκτροπαραγωγή. Βέβαια, μένει να αποδειχθεί, να δούμε βιώσιμα έργα βιομάζας, ναι, και να αποδειχθεί η περιβαλλοντική τους συμμόρφωση και η ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Αυτό είναι ένα στοίχημα που μένει να κερδιθεί. Τεχνολογίες υπάρχουν. Το προβληματικό είναι η βιομάζα, συλλογή βιομάζας σε μακροπρόθεσμο και βιώσιμο επίπεδο. Γιατί είναι προβληματικό? Γιατί αυτό είναι ένα από τα κύρια αντικίνητρα να κάνεις έργα βιομάζας. Δηλαδή η εφοδιαστική αλυσίδα και η λειτουργία της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί εξαρτάται, όπως είναι η βιομάζα και το σαν πρώτη ύλη, εξαρτάται από ένα μεγάλο πλήθος ετερόκλητων παραγόντων, οι αγρότες, το κλίμα, οι τιμές παίζουν πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο και φυσικά είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τεχνολογίες υπάρχουν πάρα πολλές. Ο καθένας επενδυτής μπορεί να διαλέξει μια τεχνολογία και να την προσαρμόσει στην πρώτη ύλη. Αυτό, και λοιπόν, θα είναι αποδεκτή αυτή η τεχνολογία? Η τεχνολογία είναι αποδεκτή περιβαλλοντικά, εννοείται. Ναι. Φυσικά, αυτές οι τεχνολογίες έρχονται με τεράστιες εγγυήσεις. Επιλέγει δηλαδή κανείς αυτή που η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς, κάποια τεχνολογία που είναι έτσι κι αλλιώς η τεχνολογία αποδεκτή περιβαλλοντικά. Είναι ένα μαύρο κουτί που προσαρμόζει τις πρώτες ύλες με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ναι. Αυτό δεν είναι δουλειά του επενδυτή, αλλά του συμβούλου και της εταιρείας που θα το βάλει και θα το λειτουργήσει. Γιατί είναι τελείως λάθος να πιστεύει κανείς ότι θα βάλει να λειτουργήσει λέβητες βιομάζας και έργα βιοαερίου χωρίς το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό είναι μια ουτοπία και θα ήθελα να το τονίσω εδώ πέρα. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολλά αντεσού. Είναι μια βιομηχανική επένδυση, δεν είναι ούτε ολικά ούτε φωτοβολταϊκά. Είναι αρκετά πιο σύνθετη. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι η έλλειψη δυνατότητας επενδύσεων και χρηματοπιστωτικής βοήθειας για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών. Αυτό μένει πάλι στην πράξη να διευκρινιστεί, καθώς απαιτούνται μακροχρόνια συμβόλαια από τους αγρότες και όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Είναι δύσκολο δηλαδή να... Για την απαγόρευση καύσης για μένα, αγρός, για μένα είναι το πιο μια δύσκολο. Μια απλή απόφαση είναι και δυο στη φυλακή να τελειώσει. Εγώ καταγράφω κάθε Γενάρη στον κάμπο του Τυρνάβου καθημερινά 20 φωτιές. Στον κάμπο της Λαμίας, αν πηγαίνατε πριν 3 μήνες, δεν θα βλέπατε μπροστά σας από τον καπνό. Σε ποιο άλλο κράτος εκτός από την Αλβανία γίνεται αυτό, κύριε? Δηλαδή αυτές οι φωτιές που βλέπει κανένας και είναι απόφαλα, όλα για να πεθάνει η καρπόκαψα, για να πεθάνουν οι μονίλιες, αυτά που λέμε, αυτά καλά τα λέμε εμείς, αλλά άμα πάνε να τα πει στις τοπικές κοινωνίες. Κάποτε πρέπει να γίνουμε κράτος. Εδώ υπάρχουν. Αδέρφια μου καίνε και εγώ φωνάζω. Ναι, υπάρχει σαφέστατη μία σαφέστατη δυσπιστία και μία σαφέστατη. Οι πρώτες μονάδες θα καταδείξουν την ανωτερότητα ή κατωτερότητα της ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας. Μας λείπουν μονάδες αυτή τη στιγμή. Οι μόνες μονάδες είναι μονάδες αξιοποίηση βιοαερίου από βιολογικούς καθαρισμούς ή χωματερές. Ορισμένες δουλεύουν πολύ καλά, άλλες δεν δουλεύουν καθόλου. Άρα λοιπόν είναι πολύ σχετικό αν μια μονάδα θα δουλέψει ή όχι. Ενώ τα αεολικά είναι κάτι πολύ πιο εύκολο και τα φωτοβολταϊκά από τη στιγμή που θα στηθούν θα δουλέψουν. Δεν υπάρχουν παραδείγματα κακών αεολικών πλην των πρώτων παραδειγμάτων της ΔΕΗ. Όλα τα άλλα δουλεύουν. Τώρα, κύριε Μπούκη, εσείς εκπροσωπείτε και μία μεγάλη εταιρεία που υπάρχει και τεχνογνωσία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Τι προσδοκάτε από μία τέτοια επένδυση, ας πούμε? Δηλαδή, αφού βλέπει κανείς αυτό το ρίσκο, αυτή τη δυσκολία, βλέπει βέβαια και τα κίνητρα, αν τα βάλει κανένας πρέπει κανείς στο να ίδιο τα τραπέζι. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, απόψή μας φυσικά, να βγουν έργα βιομάζας χωρίς συνέργειες με διάφορα άλλα πράγματα. Όπως συμπαραγωγή, οπωσδήποτε πρέπει να την κοιτάξει ο επενδυτής για να βελτιώσει τα. Όπως φτηνή βιομάζα και όπως πάρα πολλά είδη βιομάζας να συναξιοποιούνται στην ίδια μονάδα. Αυτό θα δώσει ένα fuel diversity και θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο προμήθειας καυσίμου. Αυτό για μένα είναι το α και το ω οποιοδήποτε έργου βιομάζας. Να έχεις διάφορες πηγές και να μην αισθανθείς πίεση από κάποιον παραγωγό. Η προμηθευτή. Ναι, η προμηθευτή. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππόπουλε? Ναι, ήθελα να συμπληρώσω ότι έργα βιομάζας εδώ και 37 χρόνια έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα, λειτουργούν απρόσκοπτα σε πολύ μεγάλες βιομηχανίες, μέχρι και 20 MW.
Δεν υπάρχει, η τεχνολογία είναι όριμη πλέον. Είναι πράγματι αλήθεια που είπε αυτός ο κύριος Μπούκης, ότι η βιομάζα, ανάλογα με τα θερμοδυναμικά της χαρακτηριστικά, είναι κοστούμι που ράβεται στον καθένα χωριστά. Άρα λοιπόν είναι μια επένδυση αυξημένο ρίσκο για κάποιον που δεν έχει γνώση και εμπειρία, ενώ είναι μια εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, τεχνική, που μια εξειδικευμένη εταιρεία μπορεί να κάνει. Αλλά σε ό,τι αφορά την προμήθεια της πρώτης ύλης, ήθελα να πω το εξής. Αναφέρθηκα σε τεράστιες ποσότητες βιομάζας που παράγονται στην Ελλάδα. Σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Αναθέσαμε εμείς, οι ίδιοι, σε κάποια εταιρεία. Όχι εταιρεία, μια... για την προμήθεια της βιομάζας. Το πρώτο που έκαναν εκείνοι ήταν να πάνε, επειδή υπάρχει νόμος που απαγορεύει την ελεύθερη καύση στους αγρούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει κάθε φορά άδεια στους αγρότες να κάψουν την πρώτη ύλη. Εκείνοι λοιπόν τι κάνανε. Πήγαν στην πυροσβεστική υπηρεσία και λένε ότι εμείς μπορούμε να παραλάβουμε όλη αυτή την πρώτη ύλη, όλα αυτά τα αγροτικά επολύματα που τα καίνουν στους αγρούς. Πηγαίνουν και βγάζει ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία και λέει: απαγορεύεται, πάτε εκεί να παραδώσετε τη βιομάζα. Και λήξεις. Άρα λοιπόν, πολλά πράγματα που τα θεωρούμε πολύ δύσκολα είναι πάρα πολύ εύκολα. Επομένως, σας μιλάει κάποιος που έχει μία εμπειρία 37 ετών και έχει καταναλώσει 2 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου μέχρι τώρα, έχει εξοικονομήσει. Άρα λοιπόν, είναι πράγματι ένα θέμα η προμήθεια της βιομάζας, αλλά θα πρέπει κανείς να το ξέρει, βλέμμα. Όχι να το δει με αισιόδοξο, να ξέρει, να είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κατευθύνει όλη αυτή τη διαδικασία. Αν το βλέπει κανείς από μακριά, πράγματι το βλέπει με ένα φόβο, ότι μπορεί να γίνει μια επένδυση η οποία μπορεί να αστοχήσει, ακριβώς γιατί δεν θα υπάρχει πρώτη ύλη. Υπάρχει πρώτη ύλη, είναι απεριόριστη. Τα απόκλαδα των δήμων του Δήμου Λάρισας καταλαμβάνουν 35 στρέμματα έκταση. Τα πετάνε και χαλάσαν και ένα οικόπεδο ολόκληρο, 35 στρέμματα, ένα χωράφι. Λάρισα. Κλαδεύουν και τα πετάνε. Είναι απίστευτα πράγματα. Τα απόκλαδα του Δήμου Αθηναίου γνωρίζει κανένας που πηγαίνουν? Όταν δημιουργηθεί το έργο. Σε καμιά βάρβαρη χώρα της Ευρώπης. Κύριε Νασίκα, όποτε δημιουργηθεί το έργο και ζητήσει κανείς βιομάζα, ακόμα και από απόβλητα, ξέρετε τι θα πούνε όλοι? Με τη βιομάζα μου, αυτή το απόβλητο που εγώ ζούσα μαζί. Αυτά σας τα λέω για να ξέρετε ότι έτσι θα γίνει. Και για τον αγρότη. Ακόμα και για τέτοιου είδους απόβλητα. Για οποιοδήποτε είδους απόβλητο. Και πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η... Πρέπει να έχει κανείς αυτό που σας είπα, να έχει πολλές πηγές καυσίμου, να έχει μια σίγουρη πηγή καυσίμου από που ξεκινάει, όπως λέει ο κύριος Φιλιππόπουλος, η μεγάλη εμπειρία και η μη αγωνία για την προμήθεια του καυσίμου. Όταν λοιπόν έχεις αυτό στην αυλή σου, είσαι ο πρώτος που ενδεχομένως θα το αξιοποιήσει. Αν όμως βγεις να ζητήσεις, πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος και με πανοπλία. Όπως ξέρουν διάφοροι έγκριτοι μελετητές εδώ, τους οποίους μπορείτε να τους ρωτήσετε μας. Μάλιστα. Βλέπω και μερικούς. Έχουμε εγκαταλείψει λίγο τους συνομιλητές μας στο κομμάτι της γεωθερμίας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χατζηγιάννη, που είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ. Όχι, Διευθυντής, συγγνώμη. Διευθυντής, δεν πειράζει, είτε Διευθυντής είτε Γενικός, το ίδιο πράγμα. Όπως είναι ο Γενικός σε ένα Υπουργείο, είναι και ο Διευθυντής του ΙΓΜΕ, φαντάζομαι. Και είστε και γραμματέας της Γεωθερμικής Ένωσης Ελλάδος. Και έχουμε και τον κύριο Βαρικιώτη μαζί μας, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ergon Equipment και είναι και εκείνος μέλος της Ένωσης του Συνδέσμου Εταιριών Γεωθερμίας, που δραστηριοποιούνται βέβαια κυρίως στο κομμάτι των εμπορικών εφαρμογών. Κύριε Χατζηγιάννη, ακούστηκαν κάποια πράγματα για το κομμάτι της γεωθερμίας που είναι υποψήφια προς ανάπτυξη και αντιμετωπίζεται από ό,τι φαίνεται και με πολύ θετικό βλέμμα. Έγινε αναφορά, μάλιστα δεν ξέρω αν είχατε έρθει και στους διαγωνισμούς για τα γεωθερμικά πεδία, σαν ΙΓΜΕ.
Το πιστεύετε, πιστεύετε, ας πούμε, αυτήν την... Φυσικά, πιστεύουμε ακράδαντα σαν ΙΓΜΕ στη γεωθερμία και 40 χρόνια μελετάμε τη χώρα μας και έχουμε εντοπίσει πάνω από 40 γεωθερμικά πεδία. 2-3 είναι υψηλής θερμοκρασίας για ηλεκτροπαραγωγή. Όπως είπε όμως ο κύριος Γερασίμου, κάποια λάθη στο παρελθόν δυσφημίσανε τη γεωθερμία για την ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, από τα 40 πεδία, που η γεωθερμία μπορούμε να πούμε είναι υψηλής θερμοκρασίας για ηλεκτροπαραγωγή, χαμηλής θερμοκρασίας για τις άλλες χρήσεις και η αντλίας θερμότητας για τα σπίτια μας, για θέρμανση και ψύξη. Αυτός ο τομέας, ήθελα να πω, για θέρμανση και ψύξη μέχρι το 2003 απαγορευόταν στη χώρα μας. Όταν είχαν εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες σε άλλες χώρες, δεν μπορούσες να κάνεις μια γεώτρηση στον κήπο σου για να βάλεις αντλίας θερμότητας. Και θυμάμαι, ερχόταν άνθρωποι και λέγανε στο ΙΓΜΕ, δώστε μας άδεια. Τους λέμε, δεν υπάρχει νόμος. Το 2003 λοιπόν ο νόμος, και έτσι είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της γεωθερμίας ή αντλίας θερμότητας. Αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή, είπε ο κύριος Γερασίμου ότι ήταν το αποπέδι η γεωθερμία γενικά, αλλά από το 2009 άλλαξε επειδή ο κύριος Μανιάτης πήρε πολύ ζεστά το θέμα της γεωθερμίας, μίλησε και το πρωί. Από ό,τι άκουσα. Ναι, μας το είπε και το πρωί ότι το έχει πολύ και έτσι. Ο διαγωνισμός που έγινε πρόσφατα είναι ο πρώτος στην ιστορία της γεωθερμίας. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των ιδιωτικών εταιριών, δύο μεγάλων εταιριών, από το 2006. Το Υπουργείο δεν έδινε καμία σημασία. Παρά τις ενοχλήσεις μας, κάνετε το διαγωνισμό, κανείς δεν ενδιαφέρονταν. Για τα συγκεκριμένα τέσσερα πεδία. Για τις τέσσερις περιοχές. Άρα είναι δικές σας, ουσιαστικά από δικές σας οι προτάσεις σας, που χρόνια. Ναι, το μελετητικό σας τμήμα. Το μελετητικό μας τμήμα έχει βγάλει αυτές τις πιο ευνοϊκές περιοχές. Περιοχές, που είναι οι τέσσερις που βγήκαν στους διαγωνισμούς. Και ανέφερε ο κύριος Μανιάτης ότι θα βγει και ένας δεύτερος γύρος τώρα, αφού τελειώσουν οι ενστάσεις. Για άλλες 4-5 περιοχές πάλι που ζήτησε και δώσαμε την περιγραφή τους και τα πλήρη στοιχεία τους. Μάλιστα. Και είναι ευτύχημα που έγινε αυτός ο διαγωνισμός. Είναι επενδύσεις ύψους 200 εκατομμυρίων σε πρώτη φάση αυτές. Μάλιστα. Για την έρευνα. Αν μπουν ένα ή δύο σταθμοί, θα είναι πολλαπλάσιες οι επενδύσεις. Τι απόκληση μπορεί να έχει η μελέτη δική σας ή η προσδοκία η δική σας, ας πούμε, σε σχέση με την πραγματικότητα του γεωθερμικού πεδίου. Να σας πω... Αν το διατυπώνω καλά, γιατί δεν είμαι καθόλου τεχνικός. Να σας πω, σε αυτή την φάση που κάνουμε αξιολόγηση αυτών των περιοχών, με τα στοιχεία που έχουμε, είναι από έρευνες μικρού βάθους, μέχρι μερικές εκατοντάδες μέτρα. Μάλιστα. Οι έρευνες εδώ πάνε σε χιλιάδες μέτρα. Ναι. Έτσι υπάρχει ένα σημαντικό γεωλογικό ρίσκο, το λέμε, στη γεωθερμία. Και σε άλλες χώρες αυτό καλύπτεται και από το κράτος. Δηλαδή, αν η εταιρεία, η Eterna, η ITA, έχουν μια αποτυχία σε μια γεώτρηση, η Γερμανία τους καλύπτει και η Γαλλία το 80% του κόστους αυτής της αποτυχημένης γεώτρησης. Εδώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση, γιατί έχουν επιλογή πολύ προσεκτικά αυτές οι περιοχές. Μάλιστα, δεν θα υπάρξει απόκληση. Και ξέρετε κάτι, ο διαγωνισμός είναι γενικά για να διαπιστώσει κανείς σε άγνωστες περιοχές μια γεωθερμική ενέργεια. Αν είναι 80 βαθμοί και δεν κάνει για ηλεκτροπαραγωγή, κάνει για θερμοκήπια, κάνει για σπα, κάνει για τηλεθέρμανση. Και είναι για κοντά σπα. Σε τέτοιες περιοχές. Ναι, είναι μεγάλο κομμάτι γι' αυτό. Και στη γεωθερμία συνήθως έχουμε διαδοχικές χρήσεις. Ξεκινάμε από την ηλεκτροπαραγωγή, παίρνουμε το νερό που περισσεύει σε 80 βαθμούς, πάει τηλεθέρμανση. Από τηλεθέρμανση μπορεί να πάει στα θερμοκήπια. Μάλιστα. Και έτσι είναι πολλαπλών χρήσεων η γεωθερμία. Μάλιστα. Οι περιοχές που ευνοούνται από αυτά τα πεδία, και πριν σας ρωτήσω για τις περιοχές, γιατί είναι και κάποιες ακριτικές, όπως η Θράκη, αν θυμάμαι καλά, που υποτίθεται έχει πολλά γεωθερμικά πεδία, έχει έναν πλούτο έτσι να αξιοποιήσει. Πριν πούμε για τις περιοχές, είναι μακροχρόνιες αυτές οι έρευνες, ακριβές είναι σίγουρα. Είναι και μακροχρόνιες, δηλαδή πότε θα ξέρουμε, πότε θα δούμε πρακτικά αποτελέσματα. Νομίζω σε αυτή την προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν για 2 έτη. Ναι, για 2 χρόνια. Εφόσον έχω δει ότι η εταιρεία που τα πήρε διαθέτει και επιστημονικούς συμβούλους και προσωπικό κατάλληλο, σε 2 χρόνια θα ξέρουμε. Από την... Μάλιστα. Θα ξέρουμε για να βάλουμε μια πρώτη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ξέρετε, να δουν και οι κάτοικοι της Μήλου και της Νησίρου ότι η γεωθερμία είναι φιλική στο περιβάλλον. Ναι. Δεν θα κάνει κακό στην Νησίρου το να μπει ένα εργοστάσιο εκεί. Εδώ μπαίνει στις Αζόρες, στη Χαβάη, ας πούμε, σε τουριστικές περιοχές. Ναι. Αλλά δυστυχώς... Η Μήλος έχει και το ειδικό θέμα ότι έχει υποφέρει κάπως και από το...
και από τις εξορίξεις το κομμάτι των μεταλλευμάτων και είναι αρνητική γενικώς σε καινούριες ανακαλύψεις, ειδικά η Μήλος. Να έρθω σε εσάς, κυρία Βαρικιώτη, που πλέον μπαίνουμε πλέον σε μία εφαρμογή, όχι σε μία εφαρμογή, σε πολλές εφαρμογές, μετά το στάδιο των γεωθερμικών μελετών και κατασκευών, περνάμε στις εφαρμογές. Πώς, με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο στη χώρα μας? Επειδή υπάρχει μία σύγχυση με τη γεωθερμία, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι η γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας, αυτή που μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε για παραγωγή. Καλά, βεβαίως. Ναι. Άλλο αυτή. Εμείς όμως, σαν σύνδεσμο, σαν νεοσύστατο σύνδεσμο και σαν εταιρείες, ασχολούμαστε με την αξιοποίηση της γεωθερμίας για θέρμανση, ψήξη και ζεστά νερά χρήση. Για όλο το κτηριακό και όχι μόνο τομέα. Όπου λοιπόν έχουμε ανάγκες θέρμανση, ψήξη και ζεστό νερό χρήση, μπορούμε κάνοντας χρήση της αβαθούς γεωθερμίας και με τη βοήθεια κάποιων αντλιών θερμότητας με πολύ καλό βαθμό απόδοσης να έχουμε τεράστια αποτελέσματα και με πολύ μεγάλους βαθμούς εξοικονόμησης. Συζητώντας με κάποιες εταιρείες της Ένωσής σας, αληθεύει ότι αυτές οι εφαρμογές βρίσκονται, ας πούμε, σε μία αύξουσα ζήτηση βεβαίως, αυτή την περίοδο? Εντάξει. Ναι. Ναι, μην τρελαθούμε όμως κιόλας. Απλά ήταν ένας μηδενισμένος κλάδος και τώρα που αρχίζει κάποια ζήτηση φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν να πετύχουμε. Θα έλεγα ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται και σε σχέση και με την οικονομική κρίση. Ακριβώς. Με αυτή ακριβώς. την έννοια. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ καλά έργα. Υπήρχε πολύ μεγάλη εμπειρία. Η Ένωση Γεωθερμικών και οι παλιοί γεωθερμικοί, όπως λέμε εμείς, είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η κλασική γεωθερμική. Ήδη εμείς είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με το Σύνδεσμο Γεωθερμικών Ελλάδος, που είναι ένας επιστημονικός φορέας. Ναι. Εμείς είμαστε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το ΚΑΠΕ και με το ΙΧΜΕ, προκειμένου να την εμπειρία τη δική τους να τη δώσουμε σήμερα στο ελληνικό κτίριο για να έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Άρα το κοινό ανταποκρίνεται, ανταγωνισμός στον κλάδο σας υπάρχει κάποιος, είστε κάποιες εταιρείες τέλος πάντων, όχι τόσο πολλές, αλλά... Είναι μια αγορά που τώρα ξεκινάει, όλα με τα καλά και με τα κακά. Πιστεύω ότι και η ίδρυση αυτού του συνδέσμου θα βοηθήσει σε αυτό να δημιουργηθούν οι βάσεις, να δημιουργηθούν οι αρχές, οι κώδικες δεοντολογίας, για να μην γίνουν και τα λάθη που είχαμε στο παρελθόν. Να γίνουν καλές εφαρμογές. Υπάρχει τεχνογνωσία. Είναι μια τεχνολογία που εφαρμόζεται εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπη. Αλλά στην Ελλάδα, επειδή είχαμε ένα πολύ φθηνό πετρέλαιο και επιδοτούμενο, ήταν κάτι το οποίο δεν το αγγίζαμε. Μάλιστα. Σήμερα με τώρα το πετρέλαιο, η ακρίβεια μας κάνει και κοιτάζουμε αλλού. Να ψαχνόμαστε σε νέες μεθόδους. Μάλιστα. Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν πολύ μεγάλα έργα που έχουν γίνει και έχουμε αποτελέσματα. Εάν θα μου επιτρέψετε υπάρχει να κάνω μια σύνδεση. Γιατί αισθάνομαι ότι αν υπάρχει κάποια ερώτηση και από το κοινό μας. Μια σύνδεση των δύο θεμάτων. Ναι. Είμαστε δύο διαφορετικά, διαφορετικά μορφές ενέργειας, αλλά να κάνω μια σύνδεση. Μέχρι πριν δύο χρόνια είπατε ότι απαγορευόταν να σκάψεις τον κήπο σου να βάλεις μια αντλία θερμότητας. Το ίδιο έχουμε και εμείς στην απαγόρευση. Εσείς και εμείς είμαστε οι μόνοι από τις ανανεώσιμες πηγές που πλήττουμε απευθείας το πετρέλαιο. Δεν το πλήττουν τα φωτοβολταϊκά. Αν συνειρμιάζει κάτι στο μυαλό καυτών, ας το πάρει, ιδίως η ηγεσία. Ό,τι πολεμάει το πετρέλαιο πολεμήθηκε στην Ελλάδα. Ό,τι χάνει το πετρέλαιο όπου χάνει ποσοστά, πολεμιέται. Μάλιστα. Χάνει ποσοστά από εκεί, χάνει και από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό το πάνελ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και να εξελίξει θέματα. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό? Ναι. Δεν θα ήθελα να φύγουμε από αυτή την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση χωρίς να δώσω εγώ τουλάχιστον μερικές διευκρινήσεις που δεν ελέγχθησαν. Βιομάζα είναι και τα ενεργειακά φυτά, τα οποία δεν ξέρω αν σας είναι γνωστά, είναι τα λεγόμενα ζυζάνια, αυτά τα οποία βγαίνουν μόνα τους από τη φύση, όπως είναι το γαϊδουράγκαθο,
η αγριά κινάρα. Καλά. Όπως είναι τα καλάμια. Όπως είναι το γλυκό σόργο. Αυτά βγαίνουν εκεί που έχουμε χέρσα χωράφια. Όπου είναι χέρσο ένα χωράφι, βγαίνουν αυτά. Και μη υδροβόρα. Ναι, και που δεν έχουν ανάγκες από νερό. Πολύ σωστά. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο στον Εύρο, για να καταλάβει το ακροατήριο, 300.000 στρέμματα, χέρσα χωράφια, τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να φυτευθούν με αυτά τα ενεργειακά φυτά, τα οποία δεν θέλουν και καμία φροντίδα. Τίποτα, ούτε λίπασμα θέλουν, ούτε φυτοφάρμακα, ούτε πότισμα. Μια φορά να βρέξει είναι αρκετό. Ένα σημείο δηλαδή ότι στη βιομάζα έχουμε και τα ενεργειακά φυτά. Πολύ ενδιαφέρον. Να συμπληρώσω. Δεύτερο σημείο. Ναι, εδώ μπορεί να πούμε πολλά βέβαια. Αλλά δυστυχώς πρέπει να συντομεύουμε γιατί είναι, ναι. έχει περάσει η ώρα του συνεδρίου. Εγώ θέλω να πω τηλεγραφικά επίσης ότι δεν ελέγχθη ποια είναι η θερμογόνος δύναμη της βιομάζας. Η βιομάζα, κύριοι, 2 τόνοι βιομάζας είναι ισοδύναμη από άποψη θερμογόνου δύναμης με 1 τόνο πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι, πόσο είναι η συμβολή της βιομάζας. Θα ήθελα επίσης, με το δικαίωμα που έχω επειδή είμαι ο πρώτος Έλληνας που ασχολήθηκε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω στον κύριο Μπούκη, να απαντήσω μάλλον και να συμμεριστώ τον προβληματισμό του για το πώς μπορεί να διαδοθεί η βιομάζα με τα προβλήματα που ανέφερε, τα οποία είναι υπαρκτά. Όταν εγώ έβαλα την πρώτη ανεμογεννήτρια στην Ελλάδα πριν 27 χρόνια... Πού ήταν αυτό? Αυτή μπήκε στην Αττική. Ήταν τότε η μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια 50 κιλοβάτ. Και την βάλαμε. Αντιμετωπίσαμε χιλιάδες προβλήματα. Με κάποια εταιρεία, κύριε Γερασίου. Κάποια εταιρεία του εξωτερικού. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, φτάσαμε στο σημείο να φτιάξουμε και ανεμογεννήτρια στην Ελλάδα. Γίνανε ανεμογεννήτριες, 52 ανεμογεννήτριες στον αριθμό, οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι πρότινος τουλάχιστον επί 20 ετία και ήταν και αρκετά πετυχημένες. Τι θέλω να πω, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αρχίζοντας την αιωλική ενέργεια ήταν τεράστια. Όμως η αιωλική ενέργεια σιγά σιγά περπάτησε. Βέβαια, εντάξει, η γραφειοκρατία δεν συγχωρεί τίποτα, αλλά αυτό είναι γενικό θέμα, δεν έχει να κάνει ούτε με την αιώλικη, ούτε με τη βιομάζα. Και εκείνο που θέλω να ενημερώσω επίσης είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εταιρείες οι οποίες θα διαθέτουν βιομάζα, την οποία θα τη συγκεντρώνουν από την Αφρική, παραδείγματος χάρη, και θα την παραδίδουν στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό που είπε ο φίλος μου, ο κύριος Φιλιππόπουλος, η βιομάζα απευθύνεται στην τοπική κοινωνία. Αλλά ας έχει και η τοπική κοινωνία το φόβο των Ιουδαίων. Ας δούμε το νομοσχέδιο της Ιταλίας που 60 χιλιόμετρα αντιμεταφέρεις δεν επιδοτήσεις. Εντάξει, μπορούν να μπουν κανόνες στο παιχνίδι, αλλά δεν είναι απελπιστικά τα πράγματα. Η προοπτική είναι μεγάλη.